Ξεκινάμε αυτό που είπαμε με την ασχόληση του πολίτη με τα κοινά. Έχω την αίσθηση ότι η δημοκρατία δεν είναι θέμα ποσότητα, το πόσο πολύ ασχολούμαστε και είπατε πριν πόσο πολύ το Μεξικανό και ο Γερμανό και δεν συμμαζεύεται, αλλά η ποιότητα τη δημοκρατία. Θεωρώ ότι υπάρχει αναρχία στο πολιτικό, στο κομματικό περιβάλλον τη Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει ποιότητα στην συμμετοχή του πολίτη. Ο πολίτη έρχεται στα κοινά για να λύσει προσωπικά του προβλήματα. Και όχι για να λύσει τα προβλήματα τη ευρύτερη κοινότητα στην οποία ανήκει. Και αυτό έχει σχέση, πιστεύω, δεν έχω σπουδές πάνω σε αυτό, έχει σχέση με την ιστορία του νεοελληνισμού. Ο Έλληνας για πολλές γενιές μεγάλωσε σε χωριά, με αποτέλεσμα το άμεσο του περιβάλλον να είναι η οικογένειά του και να μην μπορεί να αναγνωρίσει τις ανάγκες του πληθυσμού πέρα από το χωριό του. Η αστική φιλία στην Ελλάδα αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 60 και του 70. Ενώ υπήρχαν μεγάλα αστικά κέντρα στην Ευρώπη, Λονδίνο, Παρίσι και άλλα, τα οποία αναπτύχθηκαν στα μέσα του 18ου αιώνα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι το πρόβλημα με την αναρχία του πολιτική αναρχία στην Ελλάδα είναι αφενός ότι ο ένας πολίτης έχει λάθος εικόνα σχετικά με τη συμμετοχή του στα κοινά, έρχομαι για να λύσω το πρόβλημά μου και με αποτέλεσμα να δημιουργείται έτσι διαφορά μεταξύ του πολίτη και της εξουσίας. Ένα αυτό και το δεύτερο είναι η έλλειψη ισχυρής κεντρικής εξουσίας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την εξουσία που υπάρχει στην Ελλάδα με την εξουσία, την απόλυτη που υπάρχει, εγώ σε πολλά χρόνια στην Αγγλία, τέλος πάντων, και δούλεψα εκεί, που υπάρχει ένα σύστημα απόλυτο και κατευθύνει τη χώρα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που αυτό θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό. Δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε με την τρομερά δυνατή κεντρική εξουσία της ΗΠΑ. Δεν νομίζω ότι ο Έλληνας πολίτης, σαν ποιότητα, έχει κάτι λιγότερο από το μέσο Αμερικανό ή από το μέσο Γερμανό ή από το μέσο Άγγλο Γάλλο και δεν συμμαζεύεται. Ίσα θα έλεγα ότι τουλάχιστον στη θέση για τους Αμερικανούς είναι πολύ χαμηλότερης ποιότητας σχέση με τον Έλληνα. Αλλά αυτό δεν φαίνεται διότι η κεντρική τους εξουσία έρχεται και καλύπτει τα κενά του μέσου πολίτη. Είναι πολύ αξία στην αστική τάξη και δεν διαφωνώ. Εντάξει, δεν έχω εικόνα τις τεχνικές γνώσεις. Έχω την αίσθηση όμως ότι τα ισχυρά συστήματα δεν βασίζονται στην ισχυρή τους, στην αστική τους τάξη. Η δύναμη και η σταθερότητα προέρχεται από την κεντρική εξουσία, από σταθερή κεντρική εξουσία. Και αυτό κρατάει την κοινωνία στην οποία απευθύνεται αυτό το σύστημα, πώς το πω, ισορροπημένη. Έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα λείπει αυτή η ισχυρή κεντρική εξουσία. Και επιπλέον, πώς νεότερες χώρες, όπως οι χώρες του νέου της Αμερικανικής Υπήρου, στην Βόρεια Αμερικανική Ήπειρο, πώς μπορούν να είναι τόσο σταθερές, ενώ φέρνουν τόσες πολλές διαφορετικές εθνότητες μέσα τους, τόσες πολλές διαφορετικές γλώσσες. Διαφορετικά είναι και έθιμα, και είναι καινούργιες χώρες στο κάτω-κάτω, δεν έχουν την ιστορία της Ευρώπης. Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο σταθερές και ακλόνητες. Το κράτος να μπορεί να είναι ισχυρό και να μπορεί να βοηθάει το σύνολο, το λειτουργικό κράτος όπως είπατε, καταρχήν να πρέπει να έχει ισχυρή οικονομία. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, στους οποίους αναφέρεστε, βγήκανε στην εξουσία με την ψήφο του ελληνικού λαού. Δηλαδή, βγήκανε στην η ιδεολογία τους, βγήκε στην κολυμπήθρα του Σιλόαμ και εξαγνίστηκε στις δημοκρατικές διαδικασίες. Βγήκαν όμως αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο αυτοί συγκεκριμένοι, και σε άλλες χώρες, το βλέπουμε τώρα και στην Αμερική πώς γίνεται, έτσι, με βάση το λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός, κατ' εμέ, είναι απλή γλώσσα, απλά μηνύματα, λίγες λέξεις, οι οποίες θα απορροφηθούν εύκολα από τις μάζες. Πάρτε για παράδειγμα τις ανακοινώσεις που δώσω διάφορα κόμματα και σε κάθε γεγονός. Άμα βγάλουμε την ταμπέλα του ποιου κόμματος βγάζει την ανακοίνωση και διαβάσετε την ανακοίνωση, πιστεύετε ότι θα έχετε πρόβλημα να αναγνωρίσετε το κόμμα που βγάζει κάθε ανακοίνωση? Πιστεύετε να έχετε χρόνο να αναγνωρίσετε τη γλώσσα του Κουέ ή τη Χρυσή Αυγή που κάνουν πάνω μακριά? Καμία. Οι γλέσσε που χρησιμοποιούν τρει-τέσσερι συγκεκριμένε λέξει, ξανά και ξανά, να περάσουν εύκολα στι μάζε, να απομειωθούν από τι μάζε και να περάσει η βιολογία του. Κατά μένα αυτό είναι ο λαϊκισμό. Εύκολα μηνύματα, λίγε λέξει που να πιάνουν.
Το βλέπουμε τώρα στην Αμερική με τον Donald Trump. Έχει βάλει τώρα στο στόχο φάγοντας τους Μεξικανούς. Αυτό που λέτε. Όντως διακρίνεται σωστά, δεν έχω πίστη στην κοινωνία. Πείτε με ρετικό, δεν πειράζει, δέχουμε την κριτική. Βλέπω όμως. Είναι κακό να έχετε ολιγαρχική αποστολή. Βλέπω όμως οι μεγάλες δημοκρατίες που στην. Δεν υπάρχουν δημοκρατίες στην Ελλάδα. Είναι εκλεγμένες ολιγαρχίες. Θα συμφωνήσω μαζί σας τώρα. Αυτό που λένε στην απλή καθημερινή μεγάλες δημοκρατίες. Θα το πω έτσι, να μην τώρα τις 20. Όχι, μεγάλες ολιγαρχίες για να συμφωνήσουμε. Ναι, θα συμφωνήσω με αυτό. Οι μεγάλες ολιγαρχίες. Αυτό που βλέπω είναι ότι μόνο δημοκρατίες που έχουν την επίφαση της δημοκρατίας πουλάνε αυτό στις κοινωνίες τους, μόνο αυτό δεν είναι. Έχουν γίνει τρομερές απολυταρχίες. Δηλαδή, μέσω μαζικής ενημέρωσης κατευθύνουν τη σκέψη της κοινωνίας στην οποία απευθύνονται για να ψηφίσουν το ένα ή το άλλο κόμμα. Και αυτό είναι ψέμα, γιατί οι μεγάλες αυτές χώρες, ό,τι και να ψηφίσει ο πολίτης, ό,τι και να ψηφίσει, θα πάνε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τώρα δεν θέλω να το πω έτσι, αρχίσω να λέω πολιτικούς όρους, αν είναι νέος φιλελεύθερος, εγώ δεν ξέρω τι θα πει. Όλοι μαζί είναι το ίδιο. Ναι. Όλη η Ελλάδα να κατέβει στο Σύνταγμα, όλη η Αμερική να κατέβει στη Wall Street. Την άλλη μέρα ή σε δύο ώρες μετά θα πάει στο σπίτι και θα δεις την τηλεόραση ότι άλλα αποφάσισαν. Αυτό είναι. Γιατί άλλοι αποφασίζουν. Αυτό είναι εδώ. Τελείωσε. Οπότε δεν υπάρχει δημοκρατία. Οι αποφάσεις παίρνονται από συγκεκριμένους ανθρώπους. Οι αποφάσεις παίρνονται από συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων οι οποίες ελέγχουν την οικονομία, ελέγχουν το χρήμα. Και άμα έχεις δικό σου χρήμα, έχεις δικό σου στρατό, έχεις δική σου πίστη, όπως έκανε ο Ρήκος Όγκος που έκανε την δική του εκκλησία, έχεις τα πάντα, ό,τι θέλεις έχεις. Άρα, πώς, άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει δημοκρατία. Στην διαδικασία μεταφοράς της σκέψης από το κράτος στην κοινωνία, ελοχεύει ο κίνδυνος αυτός που συμβαίνει την καρδινότητα τώρα, να μπει η παγκόσμια οικονομική ολιγαρχία και να υπαρπάξει την εξουσία. Η παγκόσμια οικονομική ολιγαρχία, αυτό που λένε οι αγορές, έχουν έναν εχθρό που είναι η κοινωνική συλλογικότητα. Βεβαίως. Άρα η εθνική συλλογικότητα. Βεβαίως. Αυτή δεν υπερνικέται. Αυτός που μπορεί να χειραγωγηθεί και να γίνει όμοιος είναι ο πολιτικός που πίσω από την πόρτα και το παράθυρο μπορεί να συμφωνήσει οτιδήποτε ή να υποκύψει σε οτιδήποτε. Υπερνικέται μέσω του λαϊκισμού, του παγκόσμιου λαϊκισμού, μην της pop κουλτούρας. Όχι μόνο τη μουσική. Ομολογήστε ότι δυσπιστείτε προς την κοινωνική συλλογικότητα, ότι δεν θέλετε ακριβώς ούτε αντιπροσώπευση ούτε δημοκρατία. Τι να κάνουμε. Θέλω, αλλά δεν το πιστεύω. Το θέλω πολύ, αλλά δεν το πιστεύω που μπορεί να γίνει. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι κατά καιρούς στον τομέα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, είτε υπέρ της μονογλωσσίας, είτε υπέρ της συνύπαρξης δύο γλωσσών. Σε ποια περίπτωση θεωρείτε ότι η γλώσσα μπορεί να ενισχύσει είτε το γλωσσικό αντικείμενο, είτε την ψυχοκοινωνική συγκρότηση ενός ατόμου. Η γλώσσα και συγκεκριμένα περισσότερο τη γλωσσία, διότι δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα και μάλιστα σε ένα νομό με ιδιαιτερότητα που η ελληνική κατά μεγάλο μέρος είναι η δεύτερη γλώσσα. Επίσης, ένα δεύτερο ερώτημα είναι πώς η γλώσσα ως επικοινωνιακό μέσο στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να βοηθήσει όταν η διδασκαλία των δύο γλωσσών, δηλαδή η μητρική ύπαρξη της μητρικής γλώσσας και η ελληνική, στην προκειμένη περίπτωση, ως δεύτερη, είναι διαφορετικές ως προς τη δομή και γενικότερα τη μορφοσύνταξη και το λεξιλόγιο. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αναρωτιέμαι μάλλον, στην αρχή της παρουσίασής σας, μάλλον ο κύριος Κοντογιώργης, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκε στην παραγωγή πολιτισμού της γλώσσας στο τομέα του ανθρωποκεντρισμού. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έτσι το κατάλαβα, δηλαδή, εγώ, ότι
Η γλώσσα μπορεί να παράγει πολιτισμό ανθρωποκεντρικά. Όχι, δεν παίζει δηλαδή ρόλο, ενώ δεν παίζει ρόλο στην τεχνολογική ανάπτυξη της κοινωνίας. Και θα ήθελα εδώ να κάτι έτσι κατάλαβα, δεν γνωρίζετε μα δεν καταλάβω γιατί το έχω σημειώσει έτσι. Μήπως όμως όταν λέμε η δυτική κοινωνία έχει εξελιχθεί περισσότερο από εμάς οικονομικά, ίσως και πολιτισμικά, οφείλεται στο γεγονός ότι τεχνολογικά προχωράμε περισσότερο καλύτερα από εμάς και μέσω της τεχνολογίας και της επιστήμης, μέσω της επιστημονικής εφεύρεσης και της τεχνολογίας παράγεται συγχρόνως και πολιτισμός, ο οποίος τρέχουμε από πίσω εμείς. Η Ανατολή, ας πούμε, λίγο έτσι, για να το πούμε, είμαστε στην Ελλάδα.